Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τη χώρα μας και συνολικά την Νοτιοανατολική Μεσόγειο με τη βοήθεια του Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικού αναλυτή και διευθυντή του kpnews.gr. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κουτσομίτη, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία και από το κίνημα του ναυτικού. Διάβασα σε άρθρο σας στο Kappa News ότι δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο, ούτε οι διεθνείς αναλυτές το περίμεναν, ούτε καν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Όπως γράφεται, ήδη εδώ και 5 χρόνια έχει επέλθει ένα είδος ανακοχής μεταξύ Ερντογάν και κεμαλικών αξιωματικών. Τι έχει αλλάξει και τι μπορεί να σηματοδοτεί όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες? Υπάρχουν πολλές εκδοχές και ερμηνείες, αλλά εκεί που καταλήγω και εγώ και άλλοι αναλυτές είναι ότι ένα μέρος αυτού του κεμαλικού στρατιωτικού κατεστημένου θεώρησε ότι πλέον οι κινήσεις Ερντογάν και της ομάδας γύρω από τον Ερντογάν ξεπερνούν κάποιες κόκκινες γραμμές γύρω από την υφή του στρατεύματος, δηλαδή τον κοσμικό του χαρακτήρα, και δεύτερον τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γεωπολιτικό πεδίο. Ιδίως με την απόφαση στα τέλη Φεβρουαρίου της κυβέρνησης Ερντογάν να αναβιώσει το σχέδιο, το τρελό σχέδιο όπως το έχει αποκαλέσει και ο ίδιος, για τη διάνοιξη της Διόρυγας στην Κωνσταντινούπολη. Πώς θα επηρεάσει η διάνοιξη της Διόρυγας εφόσον γίνει? Πρώτα-πρώτα πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Και πώς θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή? Είναι τεχνικά ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Θεωρητικά μπορεί να γίνει, αλλά απαιτεί τεράστια κεφάλαια και χρόνο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεκινήσει και να τελειώσει, ας πούμε, σε 2-3 χρόνια. Θεωρώ ότι θέλει πάνω από 6-7 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Και ποιο είναι το παίγνιο που θέλει να παίξει ο κύριος Ερντογάν? Η συνθήκη του Μοντρέ, η οποία ήρθε και ακολούθησε και έδεσε με τη συνθήκη της Λοζάνης, καθορίζει με περιορισμούς ποιοι στόλοι και ποια πολεμικά πλοία μπορούν να εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό ήταν μια συμφωνία το 1936 ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, και η Ελλάδα είναι συμβαλόμενη στη συμφωνία, για να υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων στη Μαύρη Θάλασσα και να μην γίνει η Μαύρη Θάλασσα πεδίο πολεμικών συγκρούσεων. Αυτή η συνθήκη έχει λειτουργήσει, θα έλεγα, εξισορροπητικά όλες αυτές τις δεκαετίες. Όμως ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να ανατρέπει, να αναθεωρεί ό,τι τον βολεύει ή ό,τι θεωρεί ότι τον βολεύει, σκέφτεται μήπως παρακάμψει αυτή τη συμφωνία, η οποία δίνει στην Τουρκία κάποιες υποχρεώσεις να περιορίζει ποια πλοία θα εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα, και να παίξει ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν βέβαια γεωπολιτικά μεγάλα και ζητήματα ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα, και να παίξει ένα παιχνίδι αναβαθμίζοντας το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Μάλιστα, πάμε και στα δικά μας και να κατηφορήσουμε στη Λιβύη. Χαρακτηρίσατε... Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα στοιχείο ιδιοτέλειας, καθότι τα παρακείμενα οικόπεδα από τη χάραξη της Διόρυγας έχουν οικειοποιηθεί από την οικογένεια και κομματικά στελέχη του Ερντογάν και την οικογένεια του θρόνου του Κατάρ, όπου αυτά τα φιλέτα βέβαια θα πουληθούν κάποια στιγμή σε τεράστιες τιμές και θα υπάρξει όλο αυτό ένα μεγάλο κέρδος για όλους τους συμμέτερους. Μάλιστα. Τώρα, στη Λιβύη, χαρακτηρίσατε εσείς και άλλοι αναλυτές που διάβασα πολύ θετικό το γεγονός, πολύ θετικό γεγονός στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Λιβύη συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική χώρα για τα ελληνικά γεωπολιτικά συμφέροντα. Όμως, Σάρας και Ερντογάν έχουν συνυπογράψει από πέρσι τη μεταξύ τους ΑΟΣ. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Μοιάζει με δυνατό γρίφο η όλη κατάσταση. Είναι μια πολύ δύσκολη, θα έλεγα, νομική υπόθεση, και πολιτική και διεθνοπολιτική υπόθεση. Αλλά ας πάρουμε το πρώτο που είναι το διεθνοπολιτικό. Η Ελλάδα ήταν απούσα από τα γεγονότα της Λιβύης για πάρα πολλά χρόνια. Οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου είχαν μια καλή σχέση με τον Καντάφη και του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά οι συζητήσεις που έγιναν πριν το 2010 για τη σύναψη συμφωνίας για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών κόλλησαν σε μικρολεπτομέρειες, γιατί υπήρχε ένα αντίστοιχο πολιτικό κόστος σαν αυτό το μικρό το οποίο σήκωσε η σημερινή κυβέρνηση με τη μικρή, με τη μικρό συμβιβασμό που έκανε με την Αίγυπτο.
Δεν υπήρχε τότε το 2010 η αίσθηση του επίγοντος ώστε να κάνουμε μικροσυμβιβασμούς αλλά να κατοχυρώσουμε στο διεθνές δίκαιο τα εθνικά μας συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και έτσι με το ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης και την κατάρρευση του Καντάφη, τα ελληνικά συμφέροντα ήρθαν σε δυσμενέστατη σχέση, σε δυσμενέστατη κατάσταση στη Λιβύη. Επικράτησαν οι Ισλαμιστές, ιδίως στο δυτικό κομμάτι, το οποίο δυτικό κομμάτι για κακή μας τύχη είχε αναγνώριση ως ανεπίσημη αλλά επίσημη αναγνώριση από τη διεθνή παράγοντα, και έτσι οι Τούρκοι κατάφεραν να κλείσουν μία συμφωνία η οποία ουσιαστικά καταλύει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και μοιράζει την υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο ανάμεσα στα παράλια της Τουρκίας και τα παράλια της Λιβύης, ανάμεσα στην Τουρκία, στην Άγκυρα και την Τρίπολη. Mm-hmm. Αυτό βέβαια, έχοντας μιλήσει με κάποιους σοβαρούς ειδικούς στο διεθνές δίκαιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί με μονομερείς ενέργειες. Δεν μπορεί μόνη της η κυβέρνηση Λιβύης να πει «εγώ αποχωρώ από αυτή τη συμφωνία». Πρέπει να γίνει μια προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και η Χάγη να αποφασίσει ότι αυτή η συμφωνία είναι παράνομη, άτοπη και όλα αυτά που λέμε. Από την άλλη όμως, θεωρώ ότι ξεκινάει με πολύ καλό τρόπο μια παρέμβαση, θα έλεγα, σε πολιτικό επίπεδο στη Λιβύη, να σπάσει ο πάγος, να σπάσει αυτό το κακό momentum που υπήρξε τα τελευταία χρόνια και με την εκδίωξη του πρέσβη, ο οποίος τώρα έγινε πρόεδρος της Λιβύης από την Αθήνα, και να φτιάξουμε σχέσεις ανιδέας εμπιστοσύνης, οι οποίες αμέσως μετά τις εκλογές που ελπίζουμε όλοι να γίνουν στη Λιβύη το Δεκέμβριο, σε 7-8 μήνες, mm-hmm. να μπορέσουν να φτιάξουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τη νέα κυβέρνηση και έτσι από κοινού να χτίσουμε και την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και πιθανόν και μια κοινή προσφυγή στη Χάγη για την κατάργηση αυτού του περίφημου μνημονίου ή ψευτομνημονίου. Τώρα πολύ γρήγορα θέλω και ένα σχόλιο για πρώτη φορά επίσκεψη εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Σαρλ Μισελ συγκεκριμένα και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Τουρκία. Έκαναν ευθείες και απολύτως σαφείς δηλώσεις μέσα στην Τουρκία για ζητήματα που αφορούν Ελλάδα και Κύπρο. Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για τη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο επίπεδο στο οποίο έχουν μπει οι σχέσεις Τουρκίας και Αμερικής? Κοιτάξτε, η Αμερική, είναι πολύ θετικό ότι έθεσε η νέα Προεδρία από την πρώτη στιγμή το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου στην Τουρκία σε πρώτο επίπεδο. Το αναφέρουν συνεχώς. Σχεδόν κάθε εβδομάδα το State Department χτυπάει την Τουρκία σε διάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τους έχουν βάλει στη γωνία, να το πούμε απλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την έκθεση Μπορέλ και Κομισιόν, αλλά και με παρέμβαση ισχυρή της Κυπριακής Κυβέρνησης, κατάφερε και πέρασε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου πολύ συγκεκριμένες αναφορές σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν την κατάλυση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Από την άλλη, σαφέστατα επαναλαμβάνεται για ακόμη μία φορά ότι αν η Τουρκία θέλει βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σεβαστεί τις ευρωπαϊκές αξίες, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας και να καθίσει κάτω με θετική βούληση αποδεδειγμένη και να δείξει ότι θέλει να είναι μέλος αυτής της ευρύτερης οικογένειας που σέβεται τις ευρωπαϊκές αρχές. Τα είπαν αυτά πάρα πολύ ξεκάθαρα στη χθεσινή συνέντευξη τύπου και η Φον ντερ Λάιεν και ο Μισελ. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήταν στρατηγικό σφάλμα του Ερντογάν ότι 5 μέρες πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέγραψε εντελώς ευνηδιαστικά την αποχώρηση της Τουρκίας από τη συνθήκη, από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Mm-hmm. Αυτό δημιούργησε πολύ άσχημες εντυπώσεις σε mm-hmm. πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, mm-hmm. ακόμα και κυβερνήσεις που θέλουν να έχουν εμπορικές καλές σχέσεις με την Τουρκία, mm-hmm. πλέον δεν μπορούν να βγουν στην κοινή γνώμη και να πούν ότι αυτό το καθεστώς πλέον έχει όλη αυτή τη δημοκρατική νομιμοποίηση την οποία θέλουν να εμφανίζουν για να είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κουτσομίτη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ.